Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, μαζί με τους συναδέλφους, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη και με τον Κώστα τον Ζαχαριάδη. Ήταν μαζί μας και η συντονίστρια του αγώνα των καθαριστριών. Τα θέματα που θέσαμε είναι δύο. Πρώτο απ' όλα, επειδή λήγει η σύμβαση των καθαριστριών την Τετάρτη που μας έρχεται, 31 Μαρτίου, να υπάρξει άμεση τροπολογία για παράταση, ώστε αυτή τη στιγμή 140 καθαρίστριες με μέσω κρίσης και πανδημίας να μην βρεθούν στον δρόμο. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι να συνεννοηθεί ο Υπουργός Οικονομικών με τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να δούμε πού υπάρχουν κενά αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία, ώστε με την παράταση να μπορέσουν αυτές οι γυναίκες να συνεχίσουν να εργάζονται και ταυτόχρονα να προετοιμαστεί μια μεγάλη προκήρυξη μονίμων θέσεων συνολικά για όλο το δημόσιο τομέα. Γιατί ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή γίνονται μεμονωμένες προκηρύξεις, εν μέσω κρίσης φεύγουν όλοι οι υποψήφοι και έτσι μένουν απ' έξω οι περισσότερες. Την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είχαμε κάνει τότε συνολικά σε όλα τα υπουργεία, ακριβώς για να μην υπάρξει πρόβλημα να μείνουν κάποιες καθαρίστριες απ' έξω. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μιλήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και στη Βουλή και φυσικά ό,τι χρειαστεί σε συνεννόηση με τον αγώνα που γίνονται οι καθαρίστριες.